Την έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις Λευκωσίας-Ουάσιγκτον με αντικειμένο τα θέματα ασφάλειας σηματοδοτεί η δήλωση προθέσεων που υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις επόμενες μέρες έξι συνολικά υπουργεία θα προωθήσουν συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς της ενεργειακής και θαλάσσιας ασφάλειας και όχι μόνο. Προωθηθούν είτε μέσα από την ανταλλαγή επαφών σε πολιτικό ή σε τεχνοκρατικό επίπεδο ή μέσα από την κοινές ενέργειες, κοινές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, κοινές δράσεις στην περιοχή. Η Λευκωσία επενδύει πολλά στη θεσμοθετημένη πια συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα αναμένεται να την αξιοποιήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και δει στα κεφάλαια ασφάλειας και εγγύσεων. Για να μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν συζητηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού πρέπει να της παρέχεται αυτός ο ρόλος. Πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο στην περιοχή. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, έχει ξένους εγγυητές, έχει ξένα στρατεύματα στο έδαφος της, πώς θα μπορεί να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Όλα αυτά αγγίζουν και το επίπεδο των τριμερών συνεργασιών. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προωθηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο η σύσταση αυτής της μόνιμης γραμματείας, η οποία θα γίνει στη Λευκωσία με συμμετοχή διπλωματών από το Ισραήλ και την Αίγυπτο σε πρώτη φάση. Έχουμε συζητήσει το θέμα και υπάρχει θετική ανταπόκριση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία τριμερή σύνοδος με την Ιορδανία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, ενώ σημαντικές ανακοινώσεις έπονται και στις 20 Δεκεμβρίου στη διάρκεια της τριμερού συνόδου κορυφής στο Ισραήλ.